Κύριε Κυριάδη, αναφορικά με το θέμα της ακρίβειας, έχετε τοποθετηθεί πολλά και σε γι' αυτό. Πείτε μας και για την τοποθέτησή σας στην Βουλή, αλλά και για τα όσα και το ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε με δελτίο τύπου, αναφορικά ότι κάθε 19 μέρες γενικότερα οι εργαζόμενοι μένουν χωρίς χρήματα. Οι μισθοί δεν επαρκούν. Να πω καταρχήν ξανά χρόνια πολλά σε όσες συμπατριώτες και συμπατριώτες μας παρακολουθούν και σε εσάς χρόνια πολλά. Σε ό,τι τώρα σχετίζεται με το θέμα της ακρίβειας, είναι ενδεικτικό νομίζω το χθεσινό δημοσίευμα που ανέδειξαν και άλλα μέσα ενημέρωσης από τη δημοσκόπηση της ΓΕΣΕΒΕ. Η δημοσκόπηση της ΓΕΣΕΒΕ έγινε σε ένα μεγάλο δείγμα εκατοντάδων οικογενειών σε ολόκληρη τη χώρα και το βασικό της συμπέρασμα είναι ότι την 19η ημέρα του κάθε μήνα έχει εξαντληθεί όλο το εισόδημα του καταναλωτή και από εκεί και πέρα δεν έχει ούτε 5 ευρώ για να συνεχίσει να προμηθεύεται τα βασικά αγαθά. Νομίζω όμως ότι δεν χρειάζονται και δημοσκοπήσεις. Ο καθένας μας αντιλαμβάνεται που έχει φτάσει η ακρίβεια. Το ότι ξεπερνάμε κατά πολύ το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι πιο ακριβά τα προϊόντα στην Ελλάδα από ό,τι σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες είναι ενδεικτικό. Την ίδια ώρα η αγοραστική δύναμη του Έλληνα είναι η ίδια με την αγοραστική δύναμη της Βουλγαρίας, δηλαδή είμαστε οι δύο τελευταίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό τα λέει όλα. Η κυβέρνηση, καλάθια, μέτρα, ταμπελάκια, πας, συνέχεια, δεν αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο η ακρίβεια και δεν πρόκειται να αντιμετωπιστεί και τα πρόβλημα που επιβάλλονται είναι πενιχρά και δεν ακουμπάνε ούτε τρίχα από τις εταιρείες που βγάζουν εκατοντάδες εκατομμύρια. Εμείς έχουμε πει επανειλημμένως ότι τα μόνα μέτρα που μπορούν να αποδώσουν είναι η μείωση των βασικών συντελεστών ΦΠΑ στα βασικά είδη, είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, είναι η ενίσχυση των καταναλωτικών οργανώσεων και είναι η ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Επίσης, την ίδια ώρα πρέπει να γίνουν πολύ περισσότεροι έλεγχοι, πολύ πιο αυστηροί έλεγχοι και επίσης... Δεν θα... γίνονται αυτή τη στιγμή έλεγχοι, γιατί τουλάχιστον σε τοπικά επίπεδα δεν βλέπω να γίνεται έλεγχος, παρά μόνο ίσως στα μεγάλα αστικά... Κοιτάξτε, έχουμε η ΔΜΕΑ, η αρμόδια υπηρεσία για να κάνει ελέγχους, έχει 76 υπαλλήλους. Οι χώρες που θα έπρεπε να ελέγχονται, οι επιχειρήσεις που θα έπρεπε να ελέγχονται είναι πάνω από 250.000. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο δουλειά. Πρέπει να στελεχωθεί με περισσότερο κόσμο η αρμόδια υπηρεσία ή δημαία. Όμως πέρα από αυτό, διακρίνουμε και μια στάση της κυβέρνησης που μοιάζει να μην θέλει να συγκρουστεί με τα συμφέροντα. Είναι ενδεικτικό το ότι ενώ επιβάλλουν πρόστιμα, δεν δημοσιοποιούν τα προϊόντα για τα οποία επιβάλλουν πρόστιμα. Εγώ κατέθεσα επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή, ήρθε ο κύριος Κρέκας να απαντήσει. Η ερώτησή μου ήταν πολύ συγκεκριμένη. Κύριε Κρέκα, επιβάλλατε σε 4 πολυεθνικές πρόστιμα. Πείτε μας για ποια προϊόντα. Αναφέρετε μόνο ο τίτλος της επιχείρησης. Μόνο το πρόστιμο και την επιχείρηση. Ενώ εμείς του λέμε, πες μας σε ποια προϊόντα, για ποια προϊόντα, πόσα χρήματα ήταν εις βάρος του καταναλωτή με τα οποία κερδοσκοπούσαν σε αυτά τα προϊόντα και για πόσο διάστημα. Να ξέρει ο καταναλωτής πού τον κλέβανε, πόσο τον κλέβανε και για ποιο πράγμα τον κλέβανε. Ο κύριος Κρέκας για άλλη μια φορά, ενώ έχουν υποβληθεί αντίστοιχες ερωτήσεις, ξανά δεν απάντησε. Και ήρθε στη Βουλή και περί άλλων ετήρβαζε. Δεν μου είπε κουβέντα για τα προϊόντα. Εγώ θα συνεχίσω να επιμένω από τη μεριά του ΠΑΣΟΚ. Θα συνεχίσουμε να επιμένουμε γιατί πρέπει να καταλάβει ο κύριος Κρέκας ότι τα πορίσματα της υπηρεσίας με βάση τα οποία θα γινόντουσαν γνωστά τα προϊόντα, δεν είναι περιουσία του. Δεν είναι περιουσία της Νέας Δημοκρατίας. Και για το καλάθι του νοικοκυριού, να σας θέσω το ερώτημα, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μεν το καλάθι του νοικοκυριού, αλλά γίνεται τιμές μόνο στα προϊόντα των αλυσίδων και όχι στα επώνυμα προϊόντα. Και αυτό βλέπουμε ότι οι τιμές γενικότερα δεν είναι σε χαμηλό επίπεδο. Μα είναι προφανές ότι δεν είναι σε χαμηλό επίπεδο και παρατηρούμε πολλές φορές να ανεβαίνουν προϊόντα στο καλάθι και να εμφανίζονται με τιμή ακριβότερη από ό,τι ήταν πριν ανέβουν στο καλάθι και έχουμε συγκεκριμένα παραδείγματα για αυτά. Δεν πρόκειται με αυτόν τον τρόπο να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια. Εμείς επιμένουμε σε αυτά που έχουμε καταθέσει ως μέτρα για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, αλλά τονίζω ότι η Νέα Δημοκρατία βολεύεται με το τεράστια ποσά ΦΠΑ που εισπράττει και με αυτά γυρνάει πίσω στην ουσία ελάχιστα με αυτά τα καλάθια και με αυτά τα μέτρα. Να σας πάρω ένα παράδειγμα. Και το τουρισμό φόλ είναι και αυτό είναι ένα μέτρο τέτοιο. Κοιτάξτε,
ήρθε στη Βουλή και μας έφερε μια τροπολογία με τα περίφημα μέτρα που θα έπαιρνε. Ένα από αυτά ήταν για το βρεφικό γάλα. Το βρεφικό γάλα καθόρισε να έχει τιμή καθαρού κέρδους, διατίμηση δηλαδή, 7%. Και εμείς του είπαμε, γιατί 7 και όχι 10, γιατί 10 και όχι 20, υπάρχει κάποια μελέτη με την οποία κατέληξε στο 7%. Και δεν καταλαβαίνεις ότι επειδή το βρεφικό γάλα είναι εισαγόμενο, η πολυεθνική που θα το φέρει θα το αυξήσει 20% και δεν την ακουμπάει καθόλου, το ότι η μητρική της θα το πουλήσει με κέρδος μόνο 7%. Είναι απλά πράγματα αυτά για να γίνουν κατανοητά. Η κυβέρνηση δεν θέλει να τα καταλάβει, επιμένω. Οι εταιρείες σούπερ μάρκετ έχουν δημοσιοποιήσει στους τελευταίους ισολογισμούς τους εκατοντάδες εκατομμύρια κέρδη, πολυεθνικές εταιρείες δισεκατομμύρια κέρδη, ο καταναλωτής πληρώνει, συνεχίζει να πληρώνει. Παρόλο που το ΙΝΚΑ, το Ινστιτούτο Καταναλωτών, έχει πει κατά διαστήματα, μας έχει προκαλέσει να κάνουμε μπάρκο στις μεγάλες αλυσίδες και στα επώνυμα προϊόντα για να πέσουν οι τιμές. Βλέπουμε όμως ότι ο κόσμος δεν ακολουθεί αυτή την τακτική, ίσως γιατί δεν γνωρίζουμε την δύναμη που έχουμε στα χέρια μας εμείς οι καταναλωτές. Έχετε απόλυτο δίκιο, αγαπητή Μαρία, σε αυτό που θέλετε. Της έχεις πολύ μεγάλο δίκιο, πρέπει να ενισχυθεί το καταναλωτικό κίνημα, αλλά η κυβέρνηση δεν το ενισχύει. Όχι μόνο δεν το ενισχύει, προσπαθεί να το σαμποτάρει. Δηλαδή ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εμπορίου βγήκε και δημοσίως άφησε υπονοούμενα για ποινικές πράξεις από τις καταναλωτικές οργανώσεις. Αυτά είναι πρωτάκουστα. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, η κυβέρνηση έχει ενισχύσει το σύνολο των καταναλωτικών οργανώσεων και έχουν πλατφόρμα με την οποία ο κάθε καταναλωτής μπορεί να μπαίνει μέσα και κάθε μέρα να βλέπει βούτυρο, στο τάδε μέρος τόσο, στο τάδε σούπερ μάρκετ τόσο, και να επιλέγει τις τιμές και να έχει μια πλήρη εικόνα. Αυτά δυστυχώς η ελληνική κυβέρνηση δεν προτίθεται να τα κάνει. Επιμένω ότι δεν θέλει να συγκρουστεί με τα μεγάλα συμφέροντα. Απαιτείται να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας, αλλά πάνω απ' όλα απαιτείται ο κόσμος να καταλάβει ότι αυτή η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση των ολίγων και ισχυρών και όχι της μεσαίας τάξης και των μικρών οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα.